Să
Divin fonti zomeni,
Sofia orthi Κύριε, σε τη σέβη αρχήν οδόν αυτού εις
Αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη και μισοτάφτη, γνωριτών επιτρόπων συγγνωμητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταυτής. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και αιμνής των φυτώνων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των πρώων απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε ευωσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Εντιδεώμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων, εν το Αγίο και πανσέπτων αοτούντων, κοπιώντων, ψαλώντων, και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεκομένου, το παρασουμένα και πλούσιον έλεος. Και το Άγιο Πνεύμα την ΙΚΕΑΗ και
Oh,
Oh,
Hristos eonos, ton eonu. Amém, Stoioshe, Kyrios, o Theos, din Aegean, και αμόμην των πίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Ευκοεκκλησία, πόλη και νήσο ταύτη, εις αιώνα αιώνος. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η επίσημον, Κύριε, δόξα σοι, ο εν διωχθώ ημέρας αρκεί περιτμηθήν εκαταδεξάμενος, δια την ημών σωτηρία, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναθράμπου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία την άμμη του Τιμίου και ζωτού σταυρού προστασίες των Τιμίων, επουρανίων φινάμιων ασωμάτων οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και παρέφημων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας και Παδοκίας, ουρανοφάντορος του Μεγάλου και της Μητρός αυτού Εμερίας, μια καλύτερη από όλες τις προηγούμενες
χρονική περίοδο ενιάξου και προσευχόμαστε στο Θεό γι' αυτό. Ο χρόνος μας έφυγε αναμφισβήτητα. Ήταν ένας χρόνος με πολλά προβλήματα. Αυτοί που κρίνουν κόσμια τους χρόνους και τους καιρούς διαβάζουν αυτές τις ημέρες ότι μιλούν για ένα αβέβαιο 2024. Και πώς θα μην είναι όταν έχουμε δύο μεγάλα ανοιχτά μέτωπα πολέμου και αρκετά μικρότερο, όταν ζούμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, για σκεφτείτε, βραδιά πρωτοχρονιάς και είναι σαν ανοιξιάτικη μέρα, όταν βλέπουμε να συσσωρεύονται σιγά σιγά τόσα προβλήματα στις κοινωνίες μας και δεν εννοώ μόνο τον τόπο μας ή την πατρίδα μας, αλλά αναφέρομαι ευρύτερα. Όμως, καλούμεθα να επιδεικνύουμε την υπομονή της ελπίδας που λέει ο Απόστολος Παύλος και όχι απλώς να ελπίσουμε στον Θεό, αλλά να τον φέρνουμε παρόντα στη ζωή μας. Συνήθως τέτοιες αλλαγές, χρονικές και άλλες, και μάλιστα η χρονική αλλαγή του έτους, βάζει τον άνθρωπο πάντα και πρέπει να τον βάζει πάνω στο ζυγό της συνειδήσεως. Τι έγινε καλό, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερο, τι δεν έγινε κατά καλό και εύσημο τρόπο, ας τα σκεφτούμε, ας οραματιστούμε, ας προχωρήσουμε. Με την βεβαιότητα της πίστης, με την έκφραση της αγάπης μας και προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό μας και την ελπίδα, την ελπίδα η οποία ου κατεσχύνει, ουδέποτε ντροπιάζει ή απογοητεύει τον άνθρωπο. Εγώ εύχομαι και προσεύχομαι ο νέος χρόνος να είναι αίσιος, να είναι ειρηνικός, να είναι υγιεινός, να είναι γεμάτος από τη χάρη και την ευλογία του Θεού και να φέρει σε όλους σας, σε όλους μας, σε όλο το λαό μας, να φέρει τα καλώς προσδοκόμενα και να μας δώσει την ευκαιρία να επιδείξουμε ακόμα περισσότερο την αυθεντικότητα της φύσεώς μας, της ανθρωπίνης φύσεώς μας. Καιρή είναι δύσκολη και χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται συμπόρευση, χρειάζεται αγαθή διάθεση και ουσιαστικά να μην χάνουμε ποτέ το θάρρος μας και να ταινίζουμε το μέλλον με ελπίδα και να έχουμε όραμα. Με αυτές τις λίγες σκέψεις θα ήθελα να καλωσορίσω μαζί σας τον νέο χρόνο και να εκφράσω την ευχαριστία τον ένα και την δοξολογία προς τον Θεό που μας αξίωσε να είμαστε και φέτος πάλι μαζί σε αυτή την εκδήλωση η οποία σηματοδοτεί και μία ή μάλλον την κορυφαία στιγμή όσον αφορά τις εκδηλώσεις της τοπικής μας εκκλησίας. Να ευχαριστήσω όλους όσους συμπορευτήκαμε μαζί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια του παρελθόντος έτους. Κυρίως τους ιερείς μας, τον κλήρο μας, οι οποίοι δίνουν τον εαυτό τους σε πραγματικά δύσκολες ημέρες για να δώσουν το παρόν του Θεού στην κοινωνία μας. Τις μοναστικές αδελφότητες,
τους μοναχούς και τις μοναχές που αγωνίζονται τον μοναστικό δόμηχο, όλους τους συνεργάτες της Εκκλησίας, μέλη των εκκλησιαστικών επιτροπών, των ιδρυμάτων της Εκκλησίας, των φιλοπτώχων ταμείων, όλων όσους στηρίζουν με τις δυνάμεις που διαθέτουν το έργο των ενωριών μας. Να ευχαριστήσω τους ιεροψάλτες μας, οι οποίοι και εκείνοι δίνουν το δικό τους παρόν και επιδεικνύουν πάντοτε μια άριστη συνεργασία προς τους ιερείς στα εκκλησιαστικά συμβούλια και ηγέννη την τοπική μας εκκλησία. Να ευχαριστήσω όσους εργάζονται στον τομέα των κατασκηνώσεων, τις κατηχύντριες και όλους όσους στηρίζουν το έργο των κατηχητών, καθώς και τον τηλεοπτικό σταθμό Θάρρη και τους συνεργάτες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις τοπικές αρχές για την καλή συνεργασία. Τους βουλευτές μας, κύριε Κόνσο, ευχαριστώ για την παρουσία απόψε. Την Περιφέρεια, κύριε Ευστρατείο, και εσάς για την παρουσία σας ως εκπροσώπους της Περιφέρειας. Το νέο μας Δήμο, ευχόμενος η θητεία του να είναι επιτυχής και να αποβεί πραγματικά προς το καλό της τοπικής μας κοινωνίας και του τόπου μας. Να ευχαριστήσω την προηγουμένη Δημοτική Αρχή, τον Δήμαρχο κύριο Καμπουράκη και τους συνεργάτες του για την καλή συνεργασία αυτά τα χρόνια. Να ευχαριστήσω όλους τους άλλους εκ της αυτοδιοικήσεως εκλεγμένου τους παρόντες και τους απόντες και να τους συγχαρώ και να ευχηθώ να έχουν καλή θητεία για την ερχομένη πενταετία. Να χαιρετήσω τον στρατηγό μας, τον αστυνομικό διευθυντή, τον διοικητή της πυροσβεστικής, δώσανε φέτο ένα μεγάλο αγώνα μαζί με τους εθελοντές μας, τον διοικητή του αεροπορικού αποσπάσματος Ρόδου, τον και όλους όσους άλλους εκπροσωπούν αρχές του τόπου μας. Και να ευχαριστήσω και όλους εσάς που είστε απόψε παρόντες εδώ, παρά τη δυσκολία της βραδιάς. Εύχομαι σε όλους να έχετε υγεία, να έχετε δύναμη, να έχετε υπομονή και κυρίως πίστη του Θεού, πίστη στον Θεό που νοηματοδοτεί όλα τα άλλα και τους δίνει και δύναμη και ισχύ και περιεχόμενο. Και ας πορευόμαστε το νέο έτος ως λαός ενωμένοι. Ξέρετε, η ζωή προχωράει μέσα από τη σύνθεση. Αν το ξεχνάμε αυτό, τότε δημιουργούμε πολλώσεις. Οι γνώμες μπορεί να είναι πολλές, αλλά η έκφραση των γνωμών όταν δεν οδηγεί στην σύνθεση, τότε δημιουργείται το χάος από μια άλλη άποψη. Και τότε μπορεί τα προσωπικά μας πάθη να ικανοποιούν, αλλά όμως δεν οικοδομούμε ουσιαστικά πάνω σε στέρεες φάσεις. Ας προχωρούμε λοιπόν ενωμένοι ως λαός, άλλωστε λαό μας θέλει ο Θεός. Ο Θεός, ο Χριστός σαρκώθηκε και ορτάζουμε αυτό το μυστήριο
της θείας οικονομίας και επιφανίας αυτές τις μέρες συγκρότησε, σαρκώθηκε για να συγκροτήσει το λαό του. Και ως λαός προχωρούμε μέσα στην ιστορία. Ο καθένας με τις δυνάμεις του, με τα τάλαντά του, με τα χαρίσματά του, με τα προτερήματά του, αλλά και με τα ελαττώματά του. Αλλά όμως είμαστε υποχρεωμένοι ως χριστιανοί να, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ανεχόμενοι αλλήλων, δηλαδή να μπορούμε να συγχωρούμε, να παραβλέπουμε και να προχωρούμε. Και εγώ αυτό εύχομαι για τον νέο χρόνο. Χρόνια πολλά σε όλους, ευτυχές, αίσιο, ειρηνικό, το νέο έτος 2024. Θα ακολουθήσει η κοπή της βασιλότητας, ένα έθος παλαιών, είναι ουσιαστικά η ευλογία του ψωμιού, ο άρτος, το ψωμί στη μέση, η οικογένεια γύρω, η ευλογία του άρτου, του βασικού είδη της διαδρομής, η κοπή και το μοίρασμα. Και μην το ξεχνάμε, είμαστε όλοι μία μεγάλη οικογένεια. Και αυτό εκφράζουμε κάνοντας αυτή την τελετή. Και εύχομαι πάντοτε να αισθανόμαστε ως μια μεγάλη οικογένεια και να προχωρούμε. Όταν προσφωνούμε αποστήτως ξεχνάμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Άγιον Βίας, γιατί κατά τον καιρό της παρουσίας του στο νησί μας, στην πατρίδα του, είναι πάντα παρόν στην εκκλησιαστική μας ζωή. Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Λίμνου, κύριο Κίνη. Και ξέχασα να χαιρετήσω τον Σοφολογιότατο Χότσα και στο πρόσωπό του να χαιρετήσω και την κοινότητά του. Αν ξέχασα κάποιον ή αν δεν είδα κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Επίσης και τον πατέρα Λουκά, τον υπεύθυνο της Καθολικής Εκκλησίας στο νησί μας και στο πρόσωπό του όλους τους πιστούς της Καθολικής Εκκλησίας και να ευχαριστήσω για την καλή συνεργασία και τη συμβόλευση. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Oh,
Τον Αγίος Πατρός Σιμών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, Ουρανοφάντρος του Μεγάλου, που και τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Για την Ιερά μας Μητρόπολη,
και θα το επιδώσουμε στον εκλεγέντα δήμαρχό μας, τον κύριο Κουλιάδη. Ευχόμενοι να έχει μια καλή και ευδόκιμη θητεία. Δύναμη και υπομονή στο έργο του. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Το επόμενο κομμάτι θα το βγάλουμε. Στρέφουμε το μυαλό μας στο κέντρο μας, στο εκκλησιαστικό μας κέντρο, στο φανάρι, σε όλους όσους υπηρετούν και αγωνίζονται εκεί, με πρώτο τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη και στο όνομά του το βγάζω. Και θέλω να το επιδώσω εκ των τοπικών μας αρχόντων του Πατριαρχείου, είδα προηγουμένως εδώ τον πρώην νομάρχη και περιφερειάρχη τον κύριο Μαχαιρίδη και τον παρακαλώ να έρθει να το πάρει. Τα υπόλοιπα κατά το έθος πλέον ιδιωτικά στον Άγιο Νουβίας. Χαιρετίζοντας το πρόσωπό του και τον μακαριότατο Πατριάρχη Αλεξανδρίας και εκφράζοντας το σεβασμό με τον οποίο είμαστε συμμοναστές. Και το δεύτερο και το επόμενο κομμάτι στον Άγιο Απολλήνικο, ευχαριστώντας για την καλή συνεργασία. Θα σας παρακαλούσα ένας-ένας μετά να έρθετε από μπροστά, να πάρετε τα κομμάτια και θα ήθελα και οι υπόλοιποι να έρθουν ο στρατηγός, η επικεφαλής, στρατηγέ μου, να ευχαριστήσουμε για την παρουσία, για την προσφορά στον τόπο μας, για την ασφάλεια που μας κάνει να αισθανόμαστε. Κατά το πρωτόκολλο επόμενος είναι ο αστυνομικός διευθυντής, δεν ξέρω, κύριος Καζονίας. Να τον ευχαριστήσουμε και εκείνον για την προσφορά του. Τον της πυροσβεστικής, είναι εδώ, ναι. Και να ευχηθούμε να μην έχουμε έφτακτα φαινόμενα, ώστε να διάγουν την υπηρεσία τους εν ειρήνη και ησυχία. Είναι ο του αεροπορικού αποσπάσματος. Πολλές ευχές για το νέο έτος, να είστε καλά. Του ναυτικού σταθμού. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Ποιος άλλος είναι κάτω, δεν είναι. Το λιμενικό σώμα. Θα παρακαλούσα τον Χότσα, ναι. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και να ευχηθώ και στην κοινότητά σας τα καλύτερα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίων Δεσπότων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
του Κυκλώνα. Πρόστατο δάμος να κλειδούμε στην ώρα του Κυκλώνα. Χρόνια πολλά να σε καλά κι εσείς και οι δικοί σας. Thank you.
Σιγά.